Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιεδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πέμπτη και σήμερα και όπως κάθε Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι είναι κοντά σας η εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογοι. Στην εκπομπή μας παρουσιάζουμε ανθρώπους που με το έργο, τη δράση και το λόγο τους εμπνέουν. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι από το στούντιο Ρέθυμνο 980. Το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκπομπής που υπάρχει στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook με τίτλο «Διάλογοι στο στούντιο Ρέθυμνο». Στον ήχο είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη. Το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι σύνθεση του Μανώλη Ανδρέου. Στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιεδάκης. Φίλες και φίλοι, η ελευθερία, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως και η ασφάλεια των δημοσιογράφων, αποτελούν βασικά στοιχεία του δικαιώματος της ελευθερίας, της έκφρασης και της πληροφόρησης. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί χωρίς την πολυφωνία και δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάθε μέσο ενημέρωσης είναι η ανεξαρτησία από το κράτος και από τα κάθε είδους οικονομικά συμφέροντα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει αξιόπιστη και έντιμη ενημέρωση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να ασκούν έλεγχο στην εκάστοτε εξουσία και όχι να τη λιβανίζουν. Όπως λέει και ο Νόαμ Τσόμσκι, ο ανεξάρτητος τύπος οφείλει να αναλύει τον κόσμο από την οπτική των απλών ανθρώπων. Αυτό πρέπει να γίνεται για όλα τα ζητήματα, γιατί το έργο του είναι διαφορετικό από εκείνο των εμπορευματοποιημένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βυθίζεται στον παγκόσμιο δίχτυ ελευθερίας του τύπου. Ο Διεθνής Τύπος αναφέρει ότι η δημοσιογραφία στη χώρα μας είναι στρεβλή, καθιστώντας την χειραγωγήσιμη και ελεγχόμενη. Ζούμε σε μια κατάσταση ασφιχτικού ελέγχου της ενημέρωσης από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και την υποχώρηση της πολυφωνίας σε μια γενικευμένη αποσιώπηση των προβλημάτων και των διεκδικήσεων της κοινωνίας. Κατά την περίοδο της πανδημίας σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκε η εμπιστοσύνη του κοινού στις ειδήσεις, ενδεικτικό της ανάγκης έγκυρης πληροφόρησης σε μια περίοδο που οι περισσότεροι ένιωσαν ότι απειλείται η ζωή τους. Την ίδια ώρα, εδώ στη χώρα μας, διανεμήθηκε κρατική οικονομική βοήθεια στα μέσα ενημέρωσης. Αντί η πολιτεία να επενδύει στις βασικές δομές, στην υγεία, την παιδεία, στην πολιτική προστασία και γενικά σε όλα αυτά που κάνουν ένα κράτος λειτουργικό και σύγχρονο, ώστε ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής, στο μόνο πράγμα που φαίνεται να τους ενδιαφέρει να λειτουργεί απρόσκοπτα είναι η προπαγάνδα για να μας λένε πόσο καλή είναι και πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς. Ταυτόχρονα, σοβαρότατα και τεκμηριωμένα ρεπορτάζ του αντιπολιτευόμενου τύπου συχνά δεν αναφέρονται ούτε καν ως τίτλοι. Ο καθηγητής επικοινωνίας και πρώην διευθυντής της Le Monde, Ιγνάσιο Ραμονέ, έκανε τη διαπίστωση ότι οι αχαλήνωτοι όμιλοι των μέσων ενημέρωσης αναλαμβάνουν ανοιχτά τα νέα τους καθήκοντα ως φύλακες της οικονομικής τάξης πραγμάτων και αποδέχονται το ρόλο τους ως αντιλαϊκή εξουσία. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με την κυρία Αθηνά Σκουλαρίκη, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας με εξειδίκευση στον τομέα της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κυρία Σκουλαρίκη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Διάλογοι. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Η κυρία Αθηνά Σκουλαρίκη, όπως είπαμε, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με εξειδίκευση στον τομέα επικοινωνίας των μέσων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην ανάλυση του δημόσιου λόγου, καθώς και στη μελέτη του εθνικισμού στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Έχει επιμεληθεί ένα βιβλίο με τίτλο «Μετανάστες και μειονότητες, λόγος και πολιτικές» από τις εκδόσεις Βιβλιόραμα. Έχει συμμετοχή σε εκδόσεις βιβλίων και αρκετές επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Και το 2019 επιμελήθηκε το αφιέρωμα του περιοδικού «Σύγχρονα θέματα» με θέμα το Μακεδονικό μετά την Συμφωνία των Πρεσπών. Κυρία Σκουλαρίκη, θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας με μια απλή ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης σε μια δημοκρατική πολιτεία? Τόσο απλά. Να ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα. Γελάω που το τοποθετείτε ως απλό. Θα έπρεπε να είναι, βέβαια. Έτσι, είναι μια αποθέση αρχής. Ο ρόλος των μέσων είναι να
εξασφαλίζουν την ενημέρωση των πολιτών. Στη δημοκρατία πολλές φορές νομίζουμε ότι αρκεί να υπάρχουν εκλογές, ελεύθερες εκλογές. Δεν είναι έτσι. Ο πολίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος για να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο και άρα να είναι ενήμερος όλων των θεμάτων τα οποία είναι κρίσιμα για την κοινωνική συμμετοχή του. Και την πολιτική συμμετοχή και την κοινωνική συμμετοχή και γενικώς να έχει πλήρη ενημέρωση των δημόσιων θεμάτων. Αυτό θα έπρεπε να το εξασφαλίζουν τα μέσα ενημέρωσης, έτσι, και επικοινωνίας, τα οποία επιπλέον έχουν το ρόλο, όπως είπατε πολύ σωστά, να ελέγχουν, έτσι, την κυβέρνηση. Δεν θα πρέπει να ταυτίζονται με την εξουσία, έχουμε διάκριση εξουσιών. Τα μέσα είναι πλέον στον 20ο αιώνα και πέρα θεωρούνται τέταρτη εξουσία, συμμετέχουν πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο στο να διαχέουν την πληροφορία, να εξασφαλίζουν μια επικοινωνία των δημόσιων παραγόντων, των δημόσιων φορέων, έτσι, και αυτό όλο να παίρνει πλέον και ανατροφοδότηση από το κοινό, από τους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να σχολιάσουν, να συμμετέχουν, να καλούνται στις εκπομπές, είτε γιατί έχουν κάποιο δημόσιο ρόλο, είτε γιατί έχουν κάτι να πούνε ή να καλύπτουν τα μέσα της διεκδικήσεις τους, ας πούμε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πανελλαδική δημοσκόπηση που έγινε το 2021, από ό,τι είδα από την Κάπα Research για την ελευθερία του τύπου, η Ελλάδα αποτελεί την μόνη χώρα στον κόσμο όπου το κοινό εμπιστεύεται τα social media περισσότερο από τα συμβατικά μέσα. Σε αυτό ποιος πιστεύετε ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, οι δημοσιογράφοι, η πολιτεία, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Ναι, αυτό είναι ένα, δεν ξέρω αν είναι παγκοσμίως, ας πούμε, ιδιαίτερο. Φαντάζομαι ότι γενικά σε περιοχές όπου ο κυρίαρχος, ο mainstream που λέμε τύπος, δεν επιτελεί το ρόλο του ως προς την πολυφωνία και την κριτική, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει το καταφύγιο των πολιτών προκειμένου να ασκούν κριτική και να εξασφαλίζεται κάποιο είδους πολυφωνικός διάλογος. Αυτό δεν γίνεται βέβαια έτσι, με τους καλύτερους όρους πάντα. Ωστόσο, έχουμε δει και στην Ελλάδα ότι πολλές φορές τα τελευταία χρόνια θέματα τα οποία απασχολούν την δημόσια σφαίρα έχουν αναδειχθεί από τα social media και όχι από τα παραδοσιακά μέσα. Και να προσθέσω εγώ πάνω σε αυτό, με συγχωρείτε για τη διακοπή, ότι θέματα τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον φαινόταν ότι δεν θα έπαιζαν στην επικαιρότητα, δεν θα έπαιζαν στην πρώτη γραμμή, δηλαδή σαν να προσπαθούσαν, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το αποσιωπούσαν ή να παρέβλεπαν. Ναι, πολλές φορές είναι εσκεμμένο για πολιτικούς λόγους και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Πολλές φορές όμως είναι και ότι δεν έχουν συνηθίσει να αναδεικνύουν θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες και που δεν άπτονται άμεσα του πολιτικού διαλόγου έτσι όπως γίνεται. Αυτό δηλαδή, σημαίνει ότι... να δώσω ένα παράδειγμα. Τελευταία εβδομάδα είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα με ένα υλικό που στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία, ή μάλλον θα στελνόταν, έτσι, το οποίο αφορούσε... τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ναι, κάτι τέτοιο, αλλά ήταν από μια αμφιβόλου αξιοπιστίας εταιρεία που λέγεται, που είχε να κάνει με την προγενετική αγωγή ή κάτι τέτοιο και είχε περιεχόμενο το οποίο ήταν τελείως ακατάλληλο, με υλικό το οποίο ήταν αντιεπιστημονικό, αντιπαιδαγωγικό και όλα. Λοιπόν, αυτό το υλικό ήταν τα media που ανέδειξαν το πρόβλημα, τα social media, συγγνώμη, τα κοινωνικά μέσα. Οι άνθρωποι άρχισαν να αντιδρούνε όταν μαθεύτηκε. Άρχισαν να υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από πάρα πολλούς ανθρώπους είναι σχόλια και μετάδοση της πληροφορίας, έτσι. Και τελικά αυτό έφτασε να γίνει θέμα
πέρασε στην ατζέντα της αντιπολίτευσης, το έκαναν θέμα και τελικά πώς ήρθε και το βιβλίο, έτσι, αφού εκτέθηκε, ας πούμε, το Υπουργείο, ο Υπουργός κλπ. Αυτό δείχνει ότι τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνουν ότι δεν έχουν επαφή με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Είναι ένα ερώτημα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι πρόσφατο. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια σφαίρα κλειστή μεταξύ των πολιτικών και των δημοσιογράφων που ασχολούνται κυρίως με το πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια συνεχής ανατροφοδότηση και υπάρχουν επίσης και στενές σχέσεις που πολλές φορές γίνονται ιδιαιτέρως φιλικές, σε σημείο που δεν, και ειδικά στην Ελλάδα που είναι μικρή κοινωνία, πολλοί δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ ή τέλος πάντων μεγάλων καναλιών και οι πλέον διάσημοι έχουν φιλικές και στενές κοινωνικές σχέσεις με τους πολιτικούς. Αυτό δημιουργεί όχι μόνο ζητήματα ανεξαρτησίας, αλλά επιπλέον κλείνει τη συζήτηση. Η ατζέντα περιορίζεται σε μία ανατροφοδότηση μεταξύ των δύο πόλων, έτσι, η οποία δεν έχει επαφή από κάποιο σημείο και μετά με άλλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Επίσης, αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα πρόβλημα σημαντικό ως προς την πολυφωνία του ελληνικού τύπου. Οι εφημερίδες, το κέντρο αυτή τη στιγμή, στην ουσία, όπως πολιτικά έχει περιοριστεί εκλογικά και στις εφημερίδες, που στην ουσία καμία από τις παλιές εφημερίδες που ήταν στον κεντρώο χώρο δεν είναι πλέον στον κεντρώο χώρο, ουσιαστικά εκπροσωπούν, μάλλον στηρίζουν την νυν κυβέρνηση, άρα κεντροδεξιά, και ταυτόχρονα κατά κάποιο τρόπο στηρίζουν και το κοινάλ, να πούμε έτσι. Ναι. Άρα όλος ο χώρος της κέντρο αριστεράς και πέρα είναι αυτή τη στιγμή δύο πρωινές εφημερίδες και δύο κυριακάτικες. Αυτό είναι εξαιρετικά περιορισμένο και δεν αντιστοιχεί στο εκλογικό ποσοστό που έχει καταγραφεί στις εκλογές. Και αν βάλετε μάλιστα μαζί όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα άλλα κόμματα, υπάρχει ο Ριζοσπάστης, έτσι, υπάρχουν και το ΚΚΕ, υπάρχει και η άλλη αριστερά. Λοιπόν, όλα αυτά περιορίζονται σε δύο εφημερίδες και δύο κυριακάτικες. Λοιπόν, στα 10 κανάλια δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι το οξύμονο, είναι όλα φιλοκυβερνητικά. Εγώ κάτι που μου κάνει εντύπωση και μου δώσα την αφορμή με αυτό που είπατε πριν από λίγο για τη σχέση της πολιτικής εξουσίας με τους δημοσιογράφους του πολιτικού ρεπορτάζ. Βλέπουμε πολύ συχνά δημοσιογράφοι, καταρχήν να πούμε ότι ίσως είναι η μοναδική κυβέρνηση στα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω, που έχει τόσους πολλούς δημοσιογράφους στα Υπουργεία, σε υπηρεσίες γύρω από τον Πρωθυπουργό κλπ. Και υπάρχει, συγγνώμη σας διακόπτω, το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια να γίνονται και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι βουλευτές. Ναι, εντάξει, αυτό από τις... αλλά είναι δείγμα. Είναι ένα δείγμα, γιατί πριν τι ρόλο παίζανε όταν αμέσως πριν ήταν δημοσιογράφοι σε εφημερίδες και κανάλια. Πώς έβαζαν την υπογραφή τους. Όχι ότι δεν έχει πολιτική ταυτότητα ένας δημοσιογράφος. Ασφαλώς. Αλλά πρέπει να μπορεί, έτσι, να μεταδίδει μία πληροφορία με τρόπο ισορροπημένο. Δηλαδή να δίνεις, έτσι, γιατί να μην κοροϊδευόμαστε, ας πούμε, όλοι. Ο υποκειμενισμός θα υπάρχει. Αυτό το παραδεχόμαστε όλοι. Απλά ο κανονικά, ας πούμε, σύμφωνα με τους κώδικες διοντολογίας, είναι ότι ένα ρεπορτάζ πρέπει να είναι πλήρες και πρέπει να έχει τη μία άποψη και την άλλη άποψη. Αυτό δεν τηρείται στην Ελλάδα πολλές φορές. Εγώ λοιπόν ήθελα να προσθέσω σε όλο αυτό και στη σχέση που αναφερθήκαμε πολιτικών και δημοσιογράφων του πολιτικού ρεπορτάζ, ότι συχνά βλέπουμε στα μεγάλα κανάλια, τουλάχιστον έτσι όπως είναι διαμορφωμένα σήμερα, δημοσιογράφους οι οποίοι σιτίζονται, πληρώνονται από την σημερινή, από θέσεις που εξασφάλισε εξουσία για αυτούς, να βγαίνουν και να σχολιάζουν δίθεν αμερόληπτα την επικαιρότητα, χωρίς όμως
κάτω να γράφει, δηλαδή κάτω από το όνομα του δημοσιογράφου, ότι ξέρεις είμαι στο τάδε Υπουργείο, ξέρεις είμαι παρά το Προέδρο της του Πρωθυπουργού. Έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, τον Γρηγόρη Ψαριανό, ο οποίος τυχαίνει να είναι στο γραφείο του Αντιπροέδρου και κατά καιρούς τον βλέπω σε διάφορα κανάλια να κουβεντιάζει, αλλά δεν γράφει κανείς από κάτω ότι ξέρεις ο συγκεκριμένος άνθρωπος υπηρετεί τις ανάγκες του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Αυτό δεοντολογικά είναι σωστό? Όχι, δεν είναι. Δηλαδή θα έπρεπε η ρόλη. Γιατί ουσιαστικά να είναι παρασύρει το κοινό. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάει πιο πολύ ως πολιτικός που ήταν και ήταν βουλευτής και ναι, θα είναι ήταν υποψήφιος κτλ. Λοιπόν, θα έπρεπε η ρόλη να είναι πολύ πιο ξεκάθαρη και να ξέρει κανείς όταν μιλάει κάποιος από θέση πολιτικού ή από θέση δημοσιογράφου. Το άλλο που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει υπερβολικό σχόλιο μέσα στην πληροφορία. Έτσι, δηλαδή κανονικά χάνει θα πρέπει να διαχωρίζουν. Ναι. Χάνει οι τίτλοι επίσης που είναι φτιαγμένοι για να προσελκύουν είναι κατά κόρον παίρνουν θέση. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα. Το ένα είναι το αυτά τα ζητήματα υπήρχαν πάντα στην Ελλάδα, δηλαδή όταν λέω πάντα εννοώ ναι πάντα. Και έχουμε εξελίξεις που έχουν επιβαρύνει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή το ένα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πτώση της κυκλοφορίας των εφημερίδων. Πουλούσαν εκατομμύρια φύλλα κάθε χρόνο στη δεκαετία του 80, αρχές 90, ναι. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να πουλάνε σε κάποιες χιλιάδες. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι μια εξέλιξη που έχει να κάνει με, στην αρχή με τη τηλεόραση, μετά όμως με το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Επιβαρύνεται, πρέπει να πω, και η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, γιατί ο κόσμος δεν παρακολουθεί πλέον τόσο πολύ τις εκπομπές live, αλλά μέσα από τις πλατφόρμες των συνδρομητικών σε δεύτερο καναλιών, χρόνο, σε ναι, δεύτερο χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι τα έσοδα των διαφημίσεων από τα οποία ζούσαν περιορίζονται. Ναι. Και άρα υπάρχει μία ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση, πλέον και οικονομική, των μέσων από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είδαμε αυτό που έγινε φέτος, που προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις και παγκοσμίως, τα 20 εκατομμύρια που δόθηκαν με αδιαφανή κριτήρια στην πρώτη φάση της πανδημίας για την μετάδοση των κοινωνικών μηνυμάτων που θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Mm-hmm. Και ακόμα, νομίζω, 11 εκατομμύρια σε δεύτερο χρόνο. Αυτά όλα δεν έγιναν με διαφανή κριτήρια και παραδόξως, αντί να ενισχυθούν κυρίως οι εφημερίδες που έχουν πρόβλημα κυκλοφορίας, ενισχύθηκε η τηλεόραση. Το οποίο δεν είναι τυχαίο βέβαια. Γιατί αυτοί κάνουν καλύτερη δουλειά. Ναι, έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση. Ναι, λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι οι εφημερίδες, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, της πρώτης που ήμασταν σε πλήρες lockdown, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε καν στο περίπτωμα να αγοράσουν. Λοιπόν, έχουν καταρρεύσει και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, και αυτό ισχύει και για την κρίση, την περίοδο της κρίσης οικονομικής, έχουν μειωθεί οι δημοσιογράφοι που είναι μόνιμοι υπάλληλοι, mm-hmm, και έχουν πλέον υπάρχει κυρίως μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δουλεύουν με μπλοκάκι και οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι. Άρα είναι η θέση τους επισφαλής και δεν μπορούν να αντιδράσουν στη γραμμή του ιδιοκτήτη. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει πέσει πάρα πολύ στους διεθνείς δείκτες της ελευθερίας του τύπου, ήδη από την προηγούμενη δεκαετία. Λοιπόν, αυτό που έγινε όμως είναι ότι σύμφωνα, ας πούμε, με την μελέτη, με την έρευνα, το δίκτυο ελευθερίας του τύπου το Reporter Χωρίς Σύνορα, που είναι μια μεγάλη διεθνής οργάνωση για δημοσιογράφων, mm-hmm, ανέβαινε η θέση της Ελλάδας από το 2015 και μετά, έμεινε σταθερή το 2020 και έπεσε 5 μονάδες το 2021. Λοιπόν, για λόγους που έχουν να κάνουν με την επισφάλεια των δημοσιογράφων και την εξάρτησή τους από την ιδιοκτησία, ναι, με το γεγονός ότι υπήρξαν πάρα πολλά περιστατικά που καταγγέλλονται τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα
για το θέμα των ξένων δημοσιογράφων που έρχονταν να καλύψουν το μεταναστευτικό και τους απαγορευόταν η είσοδος, η πρόσβαση. Και η πρόσβαση στις πληροφορίες. Είχαν μέχρι και υποστεί κράτηση για κάποιες ώρες. Λοιπόν, και επίσης υπήρξε το ζήτημα, το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν έχει απασχολήσει νομίζω αρκετά μετά την πρώτη, ας πούμε, έκπληξη, η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, που ήταν ένας δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ, ο οποίος ερευνούσε ζητήματα οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι σαφές και για την αστυνομία και από όλους ότι δολοφονήθηκε λόγω της δουλειάς του. Έτσι, και αυτό, δηλαδή, οι αποκαλύψεις του θα απειλούσαν κάποιους οι οποίοι φρόντισαν να τον βγάλουν από τη μέση. Και πρέπει να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος έντιμος, σύμφωνα με όλους τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους του, και ο οποίος δούλευε μόνος του, χωρίς μέσα και χωρίς προστασία. Και άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε δημοσιογράφος προσπαθήσει να κάνει τέτοιου είδους ρεπορτάζ, να κάνει ελεύθερα τη δουλειά του, παίρνει ένα μήνυμα κίνδυνοι, ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος. Λοιπόν, όσον αφορά για την ασφάλεια που είπατε, να αναφερθούμε και στο γεγονός το προχθεσινό που έγινε με την επίθεση στον Δημήτρη Καμπουράκη, το οποίο επίσης είναι καταδικαστέο. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, οποιοδήποτε. Ανεξάρτητα τι πρεσβεύει ο καθένας. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν αντιρρήσεις για το τι. Το πώς εκφράζεται ο Α ή ο Β, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υφίσταται οποιοδήποτε τύπου απειλές. Και να θυμίσω επίσης, γιατί θα έρθουμε νομίζω και σε αυτό, ότι ο Βαξεβάνης, έτσι, ιδιοκτήτης του ντοκουμέντου, είχε υποστηρίξει και έχει καταγγείλει και έχει πάει το θέμα στη δικαιοσύνη, ότι ετοίμαζε δολοφονία του, υπήρχε σχέδιο δολοφονίας του, από τον περίφημο Μένιο Φουρθιώτη. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό. Αυτά όλα είναι πάρα πολλά. Υπάρχει ήδη πρόβλημα με το ότι στην Ελλάδα η ερευνητική δημοσιογραφία είναι ισχνή. Θα έλεγα δεν υπάρχει. Είναι ένα-δύο, λίγα άτομα τα οποία κάνουν. Ναι, και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί είναι ένα από τα, ας πούμε, τα μεγάλα ατού της δημοσιογραφίας, τα οποία δεν μπορεί να το κάνουν οι πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή το γεγονός το να ψάχνεις μεθοδικά, γνωρίζοντας όλες τις λεπτομέρειες ενός φακέλου, και να αναδεικνύεις θέματα δυσάρεστα και από αυτά που κάποιοι έχουν συμφέρον να μην βγουν, έτσι, αυτό είναι κάτι που μόνο οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν πλήρως. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έχει υποκατασταθεί αυτή τη στιγμή από ανθρώπους ακτιβιστές στο διαδίκτυο. Δηλαδή σας θυμίζω ότι ο άνθρωπος που ανέδειξε το ζήτημα του βιασμού στη Θεσσαλονίκη, ναι, τις 24 λεγόμενες. Χαρακτηριστική, έτσι, περίπτωση. Είναι, ναι. Και είναι ένας άνθρωπος που κάνει αυτή την προσπάθεια μόνος του διαδικτυακά. Ναι. Λοιπόν, και μετά το παίρνουν τα κυρίαρχα μίντια. Γι' αυτό και πάρα πολλά βγαίνουν τελικά στα σώσια. Αυτό πάντως είναι ένα θέμα, κυρία Σκουλαρίκη. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει, το είπατε κι εσείς, ερευνητική δημοσιογραφία. Παραδείγματος χάρη, θα είχε ενδιαφέρον, πιστεύω, και θα είχε ενδιαφέρον και οικονομικό όφελος και για τους ίδιους, γιατί ο κόσμος θα προσέτρεχε στο να παρακολουθεί τέτοιου είδους ειδήσεις, αν υπήρχαν εκπομπές ερευνητικές, παραδείγματος χάρη στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν. Ένα πρόβλημα που θα ήθελα να μου σχολιάσετε είναι το εξής. Από τις πρώτες ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης ήταν να θέσει υπό τον απόλυτο και άμεσο έλεγχο του γραφείου του Πρωθυπουργού τη δημόσια τηλεόραση, το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και λίγο αργότερα έθεσε και υπό την εποπτεία της και την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που είναι αρμόδια και την εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτές οι ενέργειες, αυτές οι πράξεις συμβάλλουν στην ανεξαρτησία του τύπου, λοιπόν, ή αντίθετα? Προφανώς αυτό δεν, είναι ενδεικτικό της διάθεσης που υπάρχει ενός συγκεντρωτικού ελέγχου της πληροφορίας. Και πρέπει να πω ότι έχει πολλαπλά προβλήματα. Πολλοί δεν αντιδράσανε, γιατί
ούτως ή άλλως δεν περιμένουν από την δημόσια τηλεόραση έτσι, να κάνει αντιπολίτευση, ενώ θα έπρεπε. Θα και κάποτε ήταν καλύτερη. Και ενώ και κάποτε, ας πούμε, στις αρχές του 2000 ήταν καλύτερη. Ακουγόταν και άλλες απόψεις. Ήταν μια καλή τηλεόραση κάποια στιγμή. Λοιπόν, τώρα, όμως αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Έτσι, και θεσμικά και συμβολικά είναι πολύ προβληματικό. Επίσης, πρέπει να πω ότι λόγω του γεγονότος ότι οι εφημερίδες και έχουν κάμψει στα έσοδά τους, χρησιμοποιούν ανακυκλώνες ουσία την πληροφορία που μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση ή και το ΑΠΕ, δηλαδή το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουν μία ανεξαρτησία όσο το δυνατόν. Και θυμίζω ότι δεν πρόκειται για κρατική τηλεόραση, όπως λέμε, ή για κρατικά μέσα, αλλά για δημόσια. Για δημόσια, που έχει κάποτε διαφορά. Θα έπρεπε να εξασφαλιστεί αυτός ο δημόσιος χαρακτήρας τους και να μην είναι υποχείριο κάθε κυβέρνηση. Ναι. Εκείνο το οποίο δημιουργεί έτσι μια εντύπωση, μια και αναφερόμαστε τώρα και στη δημόσια τηλεόραση, είναι το εξής. Ότι, αλλά και σε όλα τα κανάλια, και στα... Πριν λίγες μέρες υπήρξε η απώλεια ενός νέου ανθρώπου της οικονομικής ελίτ που έτρεχε μέσα στον αστικό ιστό με ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Αυτό έγινε είδηση και το βλέπαμε επί 3-4 μέρες συνεχώς να ανακυκλώνεται, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε. Ενώ την ίδια ώρα λίγους μήνες πριν που σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή ένας άλλος νεαρός άνθρωπος, βιοπαλαιστής του μεροκάματου, αυτό προσπάθησαν λίγο πολύ να το αποκρύψουν έως και να το εξαφανίσουν. Θα ήθελα πάνω σε αυτό το σχόλιο σας. Δηλαδή, εκείνο που δημιουργεί εντύπωση είναι λόγω του πλούτου, λόγω του γεγονότος ότι ο άνθρωπος αυτός εκπροσωπούσε μια αλφα κοινωνική τάξη, έγινε αυτό, ή για άλλους λόγους, για να χαθούν άλλου είδους ειδήσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν πολλαπλά ζητήματα σε αυτό που δείξατε. Το ένα είναι ότι στην περίπτωση του Ιάσονα που σκοτώθηκε με υπαιτιότητα του αυτοκινήτου της κυρίας Μπακογιάννη, υπήρχε και μια προσπάθεια να, στην ουσία να κουκουλωθεί το θέμα, ακριβώς γιατί υπήρχε, δεν έφταιγε η γυναίκα βέβαια, όχι, έτσι, ασφαλώς, ναι. Αλλά υπάρχει ένα κρατικό αυτοκίνητο, με έναν οδηγό ο οποίος είναι κανονικά ένας αστυνομικός, και εκεί έγινε προσπάθεια και συνεχίζει να μην έχει βρεθεί ούτε το όνομά του, το οποίο είναι παράλογο, όπως καταλαβαίνετε. Mm. Είναι πραγματικά προσπάθεια να σωθεί, έτσι, με κάποιο τρόπο, να προστατευτεί αυτός ο άνθρωπος. Επειδή όμως ανήκει στην αστυνομία, στη Βουλή και σε όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια εκ των άνω εντολή εκεί πέρα. Ναι. Τώρα, ως προς το τι έγινε με την υπόθεση που έγινε πρόσφατα, με το δυστύχημα αυτό, νομίζω ότι παίζει ρόλο και το γεγονός του τραγικού, ας πούμε, της τραγικής μοίρας που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που τον ζηλεύουμε και τον θεωρούμε πλούσιο, που έχει όλα τα καλά, και αυτά τα πράγματα ερεθίζουν πάρα πολύ τους ανθρώπους, ας πούμε, το κοινό. Και νομίζω ότι αυτό... Αυτό έπαιξε ρόλο, πιστεύετε. Ναι, νομίζω ότι παίζει ρόλο, και παίζει ρόλο επίσης το λαμπερό αυτοκίνητο, η ζωή του και όλα αυτά, τα οποία είναι λίγο σαπουνόπερα από κάποιο σημείο, ναι, μετά. Ναι, ναι. Ωστόσο, τις ίδιες μέρες, θα πω ότι ακριβώς τις ίδιες μέρες, είχαμε δύο εργατικά ατυχήματα που σκοτώθηκαν άνθρωποι, και τα οποία... Σωστά, αυτά και είναι κάτι που ποτέ δεν μεταδίδεται με έμφαση. Δηλαδή, περνάνε στα ψηλά των εφημερίδων. Ούτε καν στις τηλεοράσεις, νομίζω. Ναι. Ένα ερώτημα είναι, τις ευθύνες αυτές που αυτή τη στιγμή συζητάμε τις έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, τι ευθύνη έχουν πάνω σε αυτό? Και επίσης, εκείνο που δημιουργεί ερωτηματικά είναι γιατί οι ενώσεις τους, των δημοσιογράφων, δεν αντιδρούν, δεν παίρνουν θέση, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Τώρα προχθές είχαν εκλογές και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά είναι ένα ερώτημα, όταν, παραδείγματος χάρη, οι ειδήσεις
παρουσιάζονται με έναν τέτοιο τρόπο, εντελώς μονοφωνικό, είναι ένα θέμα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε, χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος και ετοιμότητα για να διαχειριστεί ένας δημοσιογράφος την είδηση απέναντι σε ένα σύστημα που υπάρχει στα τηλεοπτικά κανάλια, ας πούμε, για το πώς μεταδίδονται οι ειδήσεις. Δηλαδή υπάρχει μια σκυλοθεσία, υπάρχουν ρόλοι, ποιος θα κάνει τον κακό, ποιος θα κάνει τον φιλελεύθερο στο σχολιασμό. Είναι μια συλλογική δουλειά, δεν είναι μόνο ένας που δουλεύει. Ναι, ξέρετε, εδώ υπάρχει και το πρόβλημα της... δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις αρχές ενός ρεπορτάζ, όπως παραδείγματος χάρη η διασταύρωση μιας είδησης. Πριν από λίγο αναφερθήκατε και είπατε ότι κανονικά θα πρέπει στην είδηση να υπάρχει και η μία θέση και η άλλη. Εδώ παραδείγματος χάρη είχαμε τα επεισόδια στην πλατεία της Νέας Μύρης, παράδειγμα το λέω, που και αυτό τα κοινωνικά δίκτυα ανέδειξαν την πλευρά που τελικά ήταν η πραγματική πλευρά, γιατί αλλιώς εμφανίστηκε στην αρχή από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ότι τάχατες ήταν νεαροί οι οποίοι έκαναν ό,τι έκαναν, ενώ δεν ήταν έτσι, ήταν οικογένειες, ήταν παιδιά. Είναι το περιστατικό αυτό που έγινε με τους Ρωμά στο Πέραμα. Επίσης και αυτό, σχεδόν αμάσιτο, ό,τι έδινε καταρχήν το Α Υπουργείο, στην προκειμένη περίπτωση του πολίτη, προστασίας του πολίτη, αυτό περνούσε αμάσιτο, περνούσε χωρίς ένα στοιχειώδη έλεγχο. Κοιτάξτε, το ίδιο είχε γίνει και στην υπόθεση, στην δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είχαν πάρει ακριβώς το δελτίο τύπου της αστυνομίας που μιλούσε για οπαδικά διαφορές. Επεισόδια. Οπαδικά επεισόδια. Σωστά. Λοιπόν, έχετε δίκιο που το αναφέρετε και καλά κάνετε. Ναι. Δυστυχώς, και το ίδιο, συγγνώμη, είχε γίνει και με τον Ζακ Κωστόπουλο. Με τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, η πρώτη, επί μία ολόκληρη μέρα, διαδίδανε ότι ήταν κλέφτης, ο οποίος ληστής, ο οποίος είχε μπει μέσα να κλέψει και ήταν πρεζόνη και δεν ξέρω. Όλα αυτά βγαίνανε από την αστυνομία. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα ζήτημα. Το ένα είναι ότι είναι έτοιμοι, πραγματικά λειτουργούν κάποιοι δημοσιογράφοι με έτσι, μια ρουτίνα, η οποία είναι παίρνω το δελτίο τύπου, λέω αυτά που λέει και μετά, επειδή δεν περιμέναν ότι αυτά τα ζητήματα θα διωγγωθούν. Έτσι. Απ' την άλλη εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, γιατί η αστυνομία μεταδίδει πληροφορίες οι οποίες είναι αναξιόπιστες. Αυτό είναι ένα έτσι, θέμα. Γιατί δεν είναι, αυτό το θεωρούμε δεδομένο, δεν είναι καθόλου δεδομένο. Ασφαλώς. Έχει γίνει φασαρία μέσα στο Υπουργείο, γιατί δίνουν αυτές τις πληροφορίες οι οποίες είναι τόσο αναξιόπιστες. Ναι, ναι. Και από πού προκύπτουν αυτά τα στοιχεία της πρώτης είδησης. Λοιπόν, η δουλειά λοιπόν, όταν ειδικά πρόκειται για έτσι, μικρά αστυνομικά ρεπορτάζ, τα οποία μετά διωγγώνεται πολιτικά το ζήτημα και οι πρώτοι που τα χειρίζονται δεν είναι προετοιμασμένοι για το τι θα ακολουθήσει, ακολουθούν πιστά τα δελτία τύπου, είτε της αστυνομίας. Ξέρετε, αυτό γίνεται σε πάρα πολλά επίπεδα του ρεπορτάζ και γι' αυτό υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Χρησιμοποιούν τα δελτία τύπου του Υπουργείου σε οποιοδήποτε Υπουργείο. Λοιπόν, άρα εδώ χρειαζόμαστε πρώτον διασταύρωση. Δεύτερον, αν δεν ξέρουν και έχουν χρησιμοποιήσει μόνο ένα τέτοιο δελτίο, θα έπρεπε να τηρούν κάποιες επιφυλάξεις, τις οποίες δεν τηρούν. Δηλαδή, δεν παίρνουμε εμάς το ότι μας δίνει ένα Υπουργείο. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη παιδείας, υπάρχει έλλειψη πολιτικού κριτηρίου για το τι παίζεται και τι υπάρχει εδώ και για ποιο λόγο μεταδίδεται έτσι και δεν μεταδίδεται αλλιώς. Υπάρχει υπέρμετρη εμπιστοσύνη γενικώς στα υπουργεία και στις υπηρεσίες τους. Και υπάρχει και αυτό που λέγαμε πριν, το γεγονός ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν μπει σε ένα παιχνίδι πολιτικής πόλωσης, όπου υποστηρίζουν τη μία θέση ή την άλλη, επειδή αυτή επιλέγει να υποστηρίξει το κόμμα τους, η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση ή οποιοδήποτε. Ναι, ναι. Και είναι τόσο δεδομένο το ποια θέση θα στηρίξουν και η οποία μπορεί να αντιφάσει με τη θέση που θα στηρίξουν την επόμενη φορά. Αλλά πείτε ότι αυτό μπορεί να το βρεις και σε άλλες χώρες. Αυτό που δεν υπάρχει, που δεν υπάρχει εδώ είναι η πολυφωνία και η διασταύρωση των πληροφοριών από επαγγελματίες δημοσιογράφους οι οποίοι τουλάχιστον θα προσπαθούσαν να κρατήσουν τα προσχήματα. Επίσης, δεν υπάρχει καμία προστασία στους ανθρώπους που θα θέλανε να αντισταθούν στην εργοδοσία, έτσι, στους ιδιοκτήτες και θα βρεθούν την επόμενη μέρα στο δρόμο.
Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά η Έλενα Ακρίτα, όταν παραιτήθηκε πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν πέρσι, από τα νέα, έλεγε σαφώς ότι εγώ μπορώ να το κάνω γιατί δεν εξαρτώμαι οικονομικά. Έτσι, παραιτήθηκε ακριβώς γιατί την πιέσανε για να αλλάξει για κάτι να στο ρεπορτάζ που έκανε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο κείμενό της. Ναι. Και εκείνη μπορεί, άλλοι όμως δεν μπορούν. Είναι αυτό που είπατε, ότι ναι, είναι με το μπλοκάκι, είναι ευάλωτη οικονομικά. Και γι' αυτό είναι τραγική η κατάσταση. Δηλαδή, άμα δείτε, στο δίκτυο της διεθνούς κατάστασης για τον τύπο, είμαστε στην 70η θέση ανάμεσα σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Τραγική. Δεν είμαστε εκεί που είναι η υπόλοιπη Ευρώπη. Ούτε, είμαστε στα ανατολικά και πολύ, πολύ πιο κάτω, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε και από την εκπαίδευση και από το γεγονός ότι υπάρχει οικονομική ένδυα και άρα δεν μπορούν να έχουν τα μέσα οι εφημερίδες να έχουν επαγγελματίες δημοσιογράφους όπως ήταν παλιά και το ρόλο που παίζει το διαδίκτυο. Δηλαδή, όταν λέω το διαδίκτυο, εννοώ οι ενημερωτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, πώς ανακυκλώνουν έτοιμες πληροφορίες με αντιγραφή copy-paste, έτσι, για να πάρουν link και τα οποία μετά με μια ταχύτητα αστραπής μεταδίδονται αναξιόπιστες ή ακόμα και ψευδείς ειδήσεις σε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Ναι. Τώρα ήθελα να πάμε σε ένα θέμα που ναι μεν είναι λίγο παλιό, αλλά επειδή συνεχίζει να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ερευνητική δημοσιογραφία που είπαμε ότι δεν υπάρχει, είναι ελάχιστοι εκείνοι που κάνουν έρευνα σήμερα, και θέλω να πάμε λίγο πίσω στους δημοσιογράφους εκείνους οι οποίοι πήραν συνέντευξη παραδείγματος χάρη από τον Φαλτσιανή για την περίφημη λίστα Λαγκάρντ. Και αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι εκείνη την περίοδο ανέδειξαν τα θέματα με τους περίπου 2.000 Έλληνες που είχαν λογαριασμούς στα υποκαταστήματα της στη Γενέβη, σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται, μιλάμε για τη δίωξη του Κώστα Βαξεβάνη και της Γιάννας Παπαδάκου. Και της Παπαδάκου, ναι. Είναι ανίκουστο για τον εξής λόγο. Δεν κατηγορούνται όπως έχουμε συνηθίσει πολλοί να κατηγορούνται για δυσφήμιση. Έτσι, αυτό είναι μια αγωγή που κάνει ο πολίτης που θίγεται. Αυτή τη στιγμή κατηγορούνται από το ίδιο το κράτος, από την εισαγγελία, με κατηγορίες για συμμετοχή σε συνωμοσία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μα το είπε και προχθές ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ναι. Μίλησε δηλαδή με λόγια του που πραγματικά προσπαθεί να προκαταβάλει για τη δικαιοσύνη. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιος. Αυτό που έγινε από την πλευρά του Πρωθυπουργού είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο, γιατί θεώρησε δεδομένο ότι είναι ένοχη, έτσι, ναι, ναι, και μάλιστα με οξύτατους χαρακτηρισμούς, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση να υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες για ανθρώπους του τύπου που έχουν κάνει έρευνα. Ακόμα κι αν η έρευνά τους δεν ευσταθεί, που δεν το ξέρουμε, γιατί δεν έχει τελεσυνδικήσει αυτή η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και του Νοβάρτης, ακόμα κι αν δεν ευσταθεί, δεν μπορεί να πηγαίνουν σε κατηγορίες σε δίκη με τέτοιες κατηγορίες. Αυτό το πράγμα μπορεί να τους επισύρει ποινές έως και 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε άλλες χώρες απλά. Και είναι πραγματικά κόλαφος για την ελευθερία του τύπου. Και το να παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός και να τους χαρακτηρίζει ενόχους από το βήμα της Βουλής, είναι ακόμα ένα χαστούκι και, πραγματικά, ναι, στην ελευθερία του τύπου. Θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο που είναι λίγο κωμικοτραγικό αυτό που θα σας αναφέρω τώρα, αλλά εμένα τουλάχιστον με έκανε εντύπωση για την τραγική κατάσταση έτσι των μέσων ενημέρωσης. Και αναφέρομαι σε αυτά που είδαμε πριν από μερικές ημέρες γύρω από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα μεγάλα κανάλια μας έδειχναν
τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Πολιτισμού, ότι για πρώτη φορά, το τονίζω τη λέξη πρώτη φορά, δανείστηκαν και ήρθαν θράσματα και τοποθετήθηκαν στη θέση του Μουσείου της Ακρόπολης, την ίδια στιγμή που αυτό το ίδιο το γεγονός είχε γίνει το 2008, το αποσιώπησαν όμως, είχε γίνει η ίδια τελετή με υπουργό τον Λιάπη και ήταν τότε παρόν και ο Κάρολος Παπούλιας. Τα κανάλια όμως μας πανηγύριζαν και μας το έδιναν ως μια πολύ σημαντική είδηση, λες και αγνοούσαν, δεν υπήρχε τίποτα από το 2008. Αυτή του είδους προπαγάνδα ωφελεί, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, αισθάνονται ότι στο κοινό που απευθύνονται είναι χωρίς μυαλό, χωρίς μνήμη, δεν μπορεί κάποιος να τρέξει στο διαδίκτυο να δει τι έγινε με αυτό, αν ξαναέγινε και τώρα μας παρουσιάζεται σαν καινούριο. Κοιτάξτε, οι ενεργοί πολίτες που θα κάτσουν να ψάξουν στο διαδίκτυο και να το διασταυρώσουν, γιατί τελικά αυτό κάνουμε. Έχουμε βρεθεί εμείς οι πολίτες να κάνουμε αυτή τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Δυστυχώς είναι λίγοι. Έχουμε δει από πάρα πολλά γεγονότα τον τελευταίο καιρό ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αποδέχονται τις ειδήσεις ανάλογα με το πολιτικό τους, με την πολιτική τους ένταξη. Και επίσης με το ποιους δημοσιογράφους εμπιστεύονται ή ποιοι δημοσιογράφοι, ας πούμε, τους είναι αρεστοί. Λοιπόν, και ακολουθείται μία γραμμή. Εντάξει, έχει να κάνει με πολλά θέματα που έχουν να κάνουν και με την κοινωνική ψυχολογία, με αυτό που λέγεται γνωσιακή προκατάληψη. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να ανατρέψουν μία πληροφορία η οποία συμβαδίζει με αυτά που πιστεύουν. Το θέμα είναι ότι... Δεν είναι έτοιμοι να το αποδεχτούν. Ναι, είναι έτοιμοι να το αποδεχτούν χωρίς να το συζητήσουν. Mm. Αυτό το ζήτημα τώρα είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Δεν μπορεί ο πολίτης να έχει το χρόνο και τη δυνατότητα να ψάχνει όποια είδηση του μεταδίδεται. Αυτό το θέμα λοιπόν, εγώ σας λέω καλόπιστα, ότι περισσότεροι δημοσιογράφοι το αγνοούσαν. Μου έκανε και εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι για πρώτη φορά, γιατί δεν είχα την εντύπωση ότι έχουν ξαναγίνει αυτά. Ναι. Αλλά εντάξει, ούτε εγώ κάθισα να το ψάξω, γιατί δεν είναι προτεραιότητά μου. Το ζήτημα είναι ότι οι δημοσιογράφοι όμως του πολιτιστικού ρεπορτάζ εν προκειμένου, θα έπρεπε να το είχαν κάνει. Το κάνουν λίγοι. Και δεν το κάνουν πάντα αυτοί που είναι στα μεγάλα κανάλια, το κάνουν αυτοί που μιλάνε στο ραδιόφωνο, το κάνουν αυτοί που έχουν μία στήλη σε ένα blog, έτσι. Και τελικά βγαίνει αυτό στη φόρα, αλλά η πρώτη εντύπωση έχει περάσει, η πρώτη εντύπωση έχει αγγίξει χιλιάδες ανθρώπους, η δεύτερη, η διόρθωση, η διάψευση, οτιδήποτε, αγγίζει πολύ λιγότερους. Αυτούς που είναι πιο δραστήριοι, πιο ενήμεροι, έτσι, και που είναι πιο εκτεθειμένοι στα μέσα και ενδεχομένως που ούτως ή άλλως η πρώτη τους αντίδραση δεν θα ήταν να πάρουν τις μετρητές, οτιδήποτε λέγεται. Το πρόβλημα και πάλι είναι, υπάρχει μια ευθύνη και του κράτους, την οποία δεν την αναλαμβάνει, στη σωστή πληροφόρηση. Δεν μπορεί τα Υπουργεία να μεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Και το κάνουν συστηματικά. Το κάνουν συστηματικά. Είναι αυτά και τα παραδείγματα που αναφερθήκαμε. Εντάξει, το θέμα δεν είναι να γίνει αυτή τη στιγμή να κάνουμε πολιτική, συζήτηση περί των πολιτικών ευθυνών. Αλλά υπάρχει, δεν μπορεί, δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο, όπως είναι ανεπίτρεπτο για ένα δημοσιογράφο να μεταδίδει ανακριβίες, έτσι είναι ανεπίτρεπτο και για το κράτος ακόμα περισσότερο. Δηλαδή είναι δημόσιο, ελληνικό δημόσιο, μας αφορά όλους. Αν χαθεί η εμπιστοσύνη, ναι, ακριβώς, είναι τεράστιο θέμα. Αυτό είναι και ένας λόγος που γενικώς υπάρχει κρίση στους θεσμούς. Δηλαδή δεν εμπιστεύεται κανείς πλέον τίποτα. Και φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου παρακολουθούν οι άνθρωποι ειδήσεις, ξέροντας ότι τα μισά από αυτά που ακούγονται δεν είναι ακριβή και είναι ένα είδος infotainment, δηλαδή ενημεροδιασκέδαση, έτσι. Βλέπουμε για να δούμε τι θα πούνε και τι θα τους απαντήσουν οι άλλοι. Σαν ένα είδος κουτσομπολιού. Ναι. Αλλά οι εντυπώσεις μένουν. Ναι. Και βέβαια αυτά, τις συνέπειες τις υφιστάμεθα στο θέμα της πανδημίας και τον τρόπο που η ενημέρωση δεν μπόρεσε να πείσει. Εδώ είναι ένα θέμα, ναι, μου δίνετε την αφορμή, και αναφερθήκατε στην πανδημία.
ότι από τη διαχείριση της, που έκαναν τα μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι ακριβοπληρώθηκαν από τους φόρους του Έλληνα πολίτη στη διαχείριση της πανδημίας, πόσο επηρέασε την κατάστασή τους, λέει, και την αξιοπιστία τους, γιατί αυτό που παρουσιάζουμε, που παρουσιάζεται σήμερα, είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ερωτηματικό και τέτοιες αναστολές στο να πιστεί ο κόσμος για αυτό που οι επιστήμονες λένε, πηγαίνετε να εμβολιαστείτε, που νομίζω ότι η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα ακριβώς στο κύμα αυτό, με τους τόσους θανάτους καθημερινά, είναι ένα θέμα. Ναι, αυτό μελετάτε αυτή τη στιγμή και στην, έτσι, στα, από ερευνητές των media, και έχει βγει ένας πολύ ενδιαφέρον τόμος πρόσφατα για το θέμα των μέσων στην Ελλάδα σε σχέση με την πανδημία. Λοιπόν, αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι από τη μία επισήμως όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, ας πούμε, και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί mainstream, υποστήριζαν, ξέρω εγώ, τον εμβολιασμό. Ναι. Γιατί λοιπόν είχαμε τέτοιες αντιδράσεις? Γιατί τόσος πολλής κόσμος ήταν καχύποπτος? Υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με εν γέννη τη στάση κάποιων πολιτών, έτσι, που είναι, ξέρω εγώ, πιο ευεπίφορες θεωρίες συνωμοσίας, που δεν εμπιστεύω τους θεσμούς. Ναι, αλλά πέραν αυτού, εγώ θα πω το εξής. Έχω την εντύπωση ότι το ένα πρόβλημα είναι το εξής. Εντάξει, στην αρχή ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει να βλέπει επιστήμονες οι οποίοι διαφωνούν μεταξύ τους. Γιατί υπάρχει μία ουτοπία, έτσι, ότι οι επιστήμονες θα έπρεπε να λένε κάτι σαφώς και να είναι όλα, έτσι, σαφή. Να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις έντονες. Ναι, πλην όμως δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι η επιστήμη. Και εδώ, επειδή έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι καινούριο και δεν το γνωρίζανε και έπρεπε να δούνε, να καταλήξουν στο τι συμβαίνει με τον κορονοϊό, πώς μεταδίδεται, πόσο γρήγορα και τι γίνεται με τις μεταλλάξεις και τι γίνεται με το εμβόλιο και όλα αυτά τα πράγματα, υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση και στην επιστημονική κοινότητα. Συνήθως όμως η συζήτηση γινόταν επιμέρους θεμάτων και όχι για το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται εμβολιασμός. Αυτά όμως εξέπληξαν πολύ κόσμο και κλώνησαν την εμπιστοσύνη σε έναν βαθμό. Δημιούργησαν αμφιβολίες, ναι. Επίσης πρέπει να πω το εξής. Ναι. Και εδώ έχει ευθύνη η ενημέρωση. Καλούσαν ανθρώπους να μιλήσουν, οι οποίοι δεν ήταν ειδικοί επιστήμονες για την πανδημία, για τα εμβόλια κτλ. Μπορεί να ήταν άλλοι γιατροί, οι οποίοι δεν έχουν το ίδιο, την ίδια αντίληψη για το τι συμβαίνει. Έτσι. Με έναν λοιμοξιολόγο ή έναν ιολόγο ή... Λοιπόν, επίσης δημιουργούσαν, ξέρετε, τώρα το κοινό θέλει και λίγο να γίνει κάποιο, για να τραβήξουν ας πούμε, την προσοχή του κοινού, να δημιουργούνται συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, κόντρες, φωνές. Αυτά τα πράγματα έδωσαν τελικά... Τροφή σε αυτούς που είχαν συνωμοσιολόγους και τα λοιπά. Και αυτούς που λέγανε άλλα για να δούνε και καλά ότι τους καταγγέλουν, αλλά και μόνο που τους δίνεις βήμα αυτά μεταδίδονται και κλονίζουν βέβαια την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Εγώ θεωρώ ότι το χειρότερο που έχει γίνει είναι ότι έχουμε φτάσει να έχουμε συνηθίσει το γεγονός ότι έχουν χαθεί, έχουν πεθάνει από κορονοϊό αυτή τη στιγμή 2.500 άνθρωποι μόνο μέχρι τον Ιανουάριο, άλλοι τόσο το Δεκέμβριο, συνολικά 22.000 άνθρωποι όσοι είμαστε τώρα. Είναι φρικτό πραγματικά. Και ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή και ούτε καν συζητάμε για όλα αυτά. Ότι έχουμε συνηθίσει στο και αυτό. Και παρόλα αυτά συνέχιζαν οι θριαμβολογίες για το πόσο καλά πάει η διαχείριση, ας πούμε, του κράτους. Πέστε μου κάτι, μείνετε την αφορμή αυτό το τελευταίο που λέτε. Ναι. Σας ανησυχεί καθόλου αυτή η επίπλαστη κανονικότητα που παρουσιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης? Γιατί από τα μέσα ενημέρωσης υπάρχει μια εικόνα, βλέποντας κανείς ένα δελτίο ειδήσεων από την αρχή μέχρι το τέλος, αν εξαιρέσει κανείς τα εγκλήματα που γίνονται, κατά τα λοιπά, είναι μια πραγματικότητα που λες τώρα, αυτό το ζω ή είναι κάτι που το ονειρεύομαι? Ναι, ναι, είναι μια άλλη παράλληλη ναι, ζωή μας. Ναι. Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι ακούς πρώτον... παραδείγματος χάρη για αυξήσεις στις επενδύσεις. Ναι. Δεν ακούς όμως την ανησυχία του κόσμου, τι γίνεται με την ακρίβεια,
Δεν ακούς τι γίνεται στα νοσοκομεία που πεθαίνουν άνθρωποι αβοήθητοι στους διαδρόμους. Αυτά τα πράγματα που απασχολούν την κοινωνία δεν ακούγονται, δεν περνάνε. Εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το ότι δεν έχουν αναδείξει με ρεπορτάζ την εμπειρία των ανθρώπων που πέρασαν από αυτές τις καταστάσεις μέσα στα νοσοκομεία. Δηλαδή, όταν λέω με ρεπορτάζ, εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχουν βρει ανθρώπους που έχουν περάσει από τις ΜΕΘ και να μιλήσουν αναλυτικά για την εμπειρία τους, όχι ένα τρίλεπτο. Καταλαβαίνω ότι λόγω του ότι πρόκειται για νοσοκομεία και υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να μπουν μέσα με μια κάμερα. Και υπάρχει αυτή η έλλειψη. Τα διαβάζουμε, αλλά δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται. Όποιος έχει πάει και έχει βρεθεί για δικούς του λόγους, για την οικογένειά του σε νοσοκομείο, είτε είναι για τον κορονοϊό είτε όχι, τα τελευταία 2 χρόνια είναι τραγική η κατάσταση. Ναι, θα πρέπει να πω εδώ, επειδή εγώ έχει τύχει να κάνω και εκπομπές με γιατρούς που έχουν και ζουν και βιώνουν το πρόβλημα καθημερινά στα νοσοκομεία, ότι δυστυχώς δεν ακούγονται ούτε καν οι γιατροί. Οι γιατροί, βεβαίως. Έχει απαγορευτεί και στους ίδιους τους γιατρούς ή, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ομερτά, δεν ξέρω πώς να το πω. Όχι, η κυβέρνηση απαγόρευσε τους γιατρούς να παίρνουν θέση, να μιλάνε στα μίντια. Και ο ιατρικός σύλλογος επίσης, να μην μιλάνε για να μην λέει ο καθένας κάτι άλλο, και υπάρχει απαγόρευση. Άρα ο κάθε γιατρός δεν μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή. Και να μεταφέρει την πραγματική εικόνα. Και καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Ναι. Δηλαδή, από πλευράς ενημέρωσης υπάρχει σκοτάδι. Ναι, και σε αυτό. Λοιπόν... Α, και να πω κάτι, γιατί εδώ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα σε όλα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, έχουμε το εξής. Έχουμε ένα νόμο του 2021, έτσι, τον 4855, άρθρο 191 του ποινικού κώδικα, που πλέον απαγορεύει στα μέσα, μάλλον ποινικοποιείται, το να μεταδίδουν, λέει, ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν στον κόσμο ανησυχία και φόβο. Λοιπόν, αυτό, καταλαβαίνετε πού μπορεί να οδηγήσει. Έχει καταγγελθεί ο νόμος αυτός από όλες τις οργανώσεις για τα δικαιώματα, για τις ελευθερίες, για την ελευθερία του τύπου κτλ. Είναι ένας νόμος ο οποίος προληπτικά περιορίζει σαφώς το πεδίο που μπορεί να λειτουργήσει ένας δημοσιογράφος. Ποιες είναι οι ψευδείς ειδήσεις, ποιος θα τις ορίσει ότι είναι ψευδείς και ποιες όχι, και που θα μπορούσαν να προκαλέσουν. Ναι. Δηλαδή, το να πούμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει και μπορεί να υπάρξουν άλλες μεταλλάξεις και να ζήσουμε έτσι τα επόμενα 10 χρόνια, κανονικά είναι μια... Και μετά, ας πούμε, να γίνει ένα θαύμα και να βρεθεί ένα φάρμακο και να γλιτώσουμε. Αυτό, και, αυτό και μόνο του θα μπορούσε να είναι ψευδής είδηση που επιφέρει φόβο και... Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να περιορίζουμε έτσι. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να περισταλούν οι ψευδείς ειδήσεις που είναι πραγματικά εσκεμμένα, παραπλανητικές και επιδιώκουν πραγματικά να περάσουν πληροφορίες οι οποίες είναι τελείως ανακριβείς, αλλά όχι βεβαίως να απαγορεύεται εκ προημίου και να μπορεί το κράτος να παρέμβει σε τέτοιο βαθμό στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Κυρία Σκουλαρίκη, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και θα ήθελα με ένα πολύ μικρό σχόλιο να αναφερθούμε σε ένα μεγάλο θέμα, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος για να το σχολιάσουμε περισσότερο, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα μέσα ενημέρωσης. Η προηγούμενη κατάσταση ήταν ότι γνωρίζαμε σε ποιους ανήκουν. Τώρα αυτό καταργήθηκε. Αυτό πόσο σημαντικό είναι? Κοιτάξτε, είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του ελληνικού τύπου, το οποίο χειροτερεύει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μέχρι τη δεκαετία του 80, οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων ήταν παραδοσιακοί εκδότες, που κάναν μόνο αυτή τη δουλειά. Όχι ότι δεν ήταν εμπλεκόμενοι με το κράτος και με τα πολιτικά κόμματα,
Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε μία κατάσταση που μπαίνουν πλέον επιχειρηματίες ναι. που θέλουν να πιέσουν μέσω αυτού του των μέσων. Λόγους, ναι. Και τώρα έχουμε πλέον απόλυτη ιδιοκτησία, η οποία είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τον τύπο και που ευθαρσώς τον χρησιμοποιούν για να έχουν μέσω άσκησης πίεσης στην εξουσία. Και ιδίων λοιπόν, όφελος. Και, ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στην σημερινή εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ως την ερχόμενη Πέμπτη να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιεδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980.